Κάτσα, θα πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης της Ναυτεμπορικής. Εκεί μας περιμένει η Ιωάννα Παπα-Νικολοπούλου με μια ιδιαίτερη τάση για τον τουρισμό, μια ιδιαίτερη τουριστική τάση, Ιωάννα. Τι θα έλεγες, Χριστίνα μου, να πάμε για τουρισμό ανεμογεννητριών? Θα έλεγα όχι, αλλά για εξήγησέ μου. Λοιπόν, στη Δανία είναι αυτή η νέα μόδα του τουρισμού. Ναι. Μερικά τουριστικά πρακτορία, λοιπόν, οργανώνουν με τα πλοιάρια τους εκδρομές στα αιωλικά πάρκα. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Δανία βρίσκεται η μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια, στο ύψος 280 μέτρων, όπου εκεί μπορούν να επισκεφτούν οι τουρίστες και να κάνουν αναρρίχηση, να ανέβουν στην κορυφή της. Αυτές οι εκδρομούλες διαρκούν 90 λεπτά, να πούμε, και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Εσύ θα ήθελες να πας, σου κινεί το ενδιαφέρον? Κοίταξε, τώρα που κάπως μου εξηγείς καλύτερα αυτή τη νέα τάση, νομίζω ότι ας είναι διακοπές και ας πάμε και εκεί, αλλά θα προτιμούσα κάτι άλλο, κάτι πιο παραδοσιακό, κάτι πιο ξεκούραστο, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, όμως αυτή είναι μια μοναδική εμπειρία, mm-hmm. να δεις και τη Δανία από ψηλά. Γιατί, όπως είπαμε, εκεί πέρα βρίσκεται η ανεμογεννήτρια με το μεγαλύτερο ύψος στην Ευρώπη, να τονίσουμε. Πάντως, για να έχει γίνει τόσο μεγάλη τάση, σίγουρα πολλοί επιμένουν και την στηρίζουν.